Καλησπέρα και πάλι στο φινάλε αυτής της πολύ ωραίας διοργάνωσης Chooce Greece για το 22. Ήταν η πρώτη φορά που γίνεται διαζώσεις χωρίς κοινό, δηλαδή είπαμε ότι τα πρωτόκολλα έχουν χαλαρώσει, αλλά όχι τόσο όσο θα θέλαμε. Επειδή το πρόγραμμα ήταν δημοσιοποιημένο, έχουμε κάποιες απώλειες, δηλαδή ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Ελλάδος, ο κύριος Κασαπίδης, δεν είναι μαζί μας γιατί καθυστέρησε. Είναι λογικό. Από 2 λεπτά, ξέρετε, να καθυστερήσει κάθε πάνελ όλο αυτό το φορτώνεται το τελευταίο. Όπως επίσης έφυγε για οικογενειακούς λόγους, παρότι ήταν εδώ μέχρι το μεσημέρι, η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Πελοποννήσου, η κυρία Καλογεροπούλου. Είναι μαζί μας από το Βόρειο Αιγαίο ο κύριος Κώστας Μουτζούρης. Γεια σας, κύριε Περιφερειάρχα. Είναι μαζί μας από την Κρήτη, το Βόρειο, έτσι το τόνισα, για να κάνω την αντιδιαστολή με τον Απόλυτο Νότο. Δηλαδή, σκεφτείτε Γάβδο όταν λέμε Απόλυτο Νότο. Ο κύριος Κοτσόγλου, που με έκανε εξαιρετική εντύπωση, δεν τον είχα γνωρίσει, ως προς το πάθος με το οποίο επενδύει την θέση που του έχει ανατεθεί. Είναι Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού. Θα είναι μαζί μας διαδικτυακά ο κύριος Αλέξανδρος Αλεξάκης, είναι επίσης Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Αλεξάκη. Καλησπέρα σε όλους. Στα Ιόνια νησιά θα τα πούμε και με εσάς σε πολύ λίγο. Κύριε Μουτζούρη, είστε ένας άνθρωπος που έχετε γεννηθεί στο νησί. Στο νησί που είναι η έδρα ενώ της περιφέρειας, γιατί είναι αρκετά τα νησιά που την συνθέτουν την περιφέρειά σας. Αν λοιπόν όταν ήρθατε στην Αθήνα να σπουδάσετε, μετά μείνατε πολλά χρόνια εδώ, πρίτανης, έτσι, του Μετσοβίου, ακόμη έτσι σας φωνάζουν, μου λέγατε νωρίτερα. Μόνο αυτό. Όχι, δεν λένε καλημέρα περιφερειάρχη, καλημέρα πρίτανη λένε. Ή πρίτανης. Ή πρίτανης. Μυτιλινιά. Λοιπόν, ήρθατε λοιπόν και σας λέει κάποιος, τι είναι ρε παιδιά η Λέσβος, δεν ξέρω, ένα συμφοιτητή σας, τι είχατε τότε να του πείτε? Είναι ένα νησί. Ενώ ότι θα λειτουργούσε ελκυστικά, αυτό εννοώ. Ναι. Είναι ένα νησί με κουλτούρα. Από την αρχαιότητα, από την εποχή της Σαπφούς, του Πιτακού, του Αρίωνα, έως το Βενέζι, το Μυριβίλι, τον Ελίτη, όλοι προέρχονται από τη Λέσβο. Κατά συνέπεια, υπάρχει μια ισχυρή παράδοση στον πολιτισμό. Όπως αυτό εκδηλώνεται με γραπτά και ζωγραφιστά κείμενα. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι πέραν του θρησκευτικού ενδιαφέροντος που, που έχει το νησί αυτό, είναι κυρίως η κουλτούρα. Okay. Αυτό σε έναν 18χρονο δεν είναι πολύ ελκυστικό. Γι' αυτό δεν έρχονται και 18χρονοι. Κάποια στιγμή λειτουργήσε το προσφυγικό στροχοπέδι γενικότερα στο όποιο μικρό, μεσαίο. Τεράστιο. Τεράστιο. Αν σκεφτείτε ότι. Σε όλα σας τα νησιά, κυρίως στο δικό σας νησί. Αιγαίο, Λέσβο και Σάμο. Αλλά κυρίως η Λέσβος. Αν σκεφτείτε ότι όταν αναλάβαμε την περιφέρεια τον Σεπτέμβριο του 19, ήταν η κορύφωση της ελεύσεως. Σε 2-3 μήνες είχαμε στη Λέσβο 25.000 μετανάστες. Οι οποίοι τότε το 2015. Ο πληθυσμός των 25.000 συνετίθετο από κυρίως πρόσφυγες από τις διώσεις του πολέμου στην Συρία, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ. Αλλά σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου, από το 2016 και μετά, μετεβλήθη ο πληθυσμός σε σχεδόν αποκλειστικά οικονομικούς μετανάστες, οι οποίοι κάποια καταμέτρηση που είχαμε κάνει. Τότε δεν υπήρχε και μια συνθήκη οργανωτική εννοώ. Ήταν λίγο ξέφραγο αμπέλι. Ήτανε. Μπάτε σκύλι αλέστε. Από την προηγούμενη κυβέρνηση της χώρας έως τους πρώτους μήνες της παρούσας διακυβερνήσεως ήταν λίγο ξέφραγο τα μπέλι. Καλά, μην το κάνουμε πολιτικό τώρα το ζήτημα. Λέω τα γεγονότα. Ναι. Που συμπίπτουν με αυτές τις περιόδους. Δεν το κάνω πολιτικό. Ναι. Τούτη κυβέρνηση από τον Φεβρουάριο του 20, όταν είχαμε τα γεγονότα στη Λέσβο, στον Εύρο κτλ., άλλαξε άρδιν τακτική, ευτυχώς, μπράβο της, και φύλαξε τα σύνορα και εκένωσε τα νησιά,
ώστε αν αντιπαραθέσουμε στις 25.000 που είπαμε προηγουμένως στη Λέσβο, τώρα έχουμε 1.300. Εδώ σήμερα συζητούμε πρόβλημα για την Ελλάδα, συζητούμε για το τουριστικό προϊόν, έτσι. Πάω να το προσπεράσω το πολιτικό ζήτημα, έτσι κι αλλιώς εσείς ως ανεξάρτητος. Ήσασταν αντάρτης. Και κατέβηκα και θα κατέβω. Και θα κατέβετε ως ανεξάρτητος. Και αν σας πει ένα κόμμα ότι εγώ... Δεν το θέλω, ευχαριστώ. Λοιπόν, Μυτιλίνη, αρχαία παράδοση λέτε, κυρίως στον πολιτισμό, στα γράμματα, στις τέχνες. Χίος, δώστε μου 5 λέξεις για την κάθε περίπτωση. Η Χίος, η πατρίδα του Ομήρου, έχει διακριθεί στους τελευταίους 3-4 αιώνες στο εμπόριο και πεσχάτο στην ναυτιλία. Είναι η θαλασσοκράτηρα Χίος, η θαλασσοκρατούσα στους 5 ωκεανούς της Ιδρωγείου. Η πατρίδα, η Νούσες και Χίος, των μεγαλύτερων εφοπλιστών της Ελλάδος. Άρα... Εκεί δεν έχετε να πονοκεφαλιάζετε, τα λύνουν οι εφοπλιστές τα ζητήματα, έτσι, τα έχουν αναλάβει εκείνοι. Θα μπορούσαν και περισσότερο. Μάλιστα. Σάμος. Είναι η κορονίδα για τα μέτρα του Αιγαίου, του τουρισμού στο Αιγαίο. Ανέκαθεν. Γιατί? Διότι αφενός μεν είναι πράσινο νησί. Αφετέρου έχει πάρα πολλά ιστορικά κατάλοιπα. Από το Ηραίο έως το Ευπαλίνιο όριγμα, που ήταν ένα θαύμα τεχνικής. Όταν ξεκινώντας από ένα ύψο, μικρόφωνο, από δύο πλευρές του υψώματος, την εποχή εκείνη, φτάνεις με γεωμετρικές μεθόδους και αστρονομικές μεθόδους να συμπέσουν οι εξκαφές, είναι επίτευγμα. Δυσεξήγητον. Πώς γίνεται με τα αστέρια να μπορέσουν να συμπέσουν αυτές οι δύο, τα δύο ρήγματα. Ναι. Λέει ο κύριο, δεν έχει το μικρόφωνο το κύριο Κότσογλου, ότι υπήρχαν ειδικές αναφορές του Ομήρου σε αυτό. Άρα είναι... Και υπάρχουν βεβαίως και τα μικρότερα νησιά, Ικαρία, Λίμνος, σε εσάς. Ικαρίας είναι ένα νησί ιδιόρυθμο, το οποίο συγκεντρώνει πάρα πολλούς Έλληνες, εκτός από τη διετία του κορονοϊού. Πάρα πολλοί νεαροί Έλληνες, νέοι Έλληνες, στα περίφημα πανηγύρια της Ικαρίας, γλεντώντας από τις 11 το βράδυ μέχρι, με καριώτικους χώρους, μέχρι το πρωί και σπάζοντας κατσίκια για να φάνε. Να σας πω τώρα εκεί, το έχουν απαντήσει επιστήμονες, αλλά εσείς θέλω να μου το πείτε λίγο πιο ανθρώπινα. Τι συμβαίνει με τους ανθρώπους, είναι θέμα ψυχής, είναι θέμα διατροφής, είναι θέμα... Εννοείται τη μακροζωία, δεν είναι. Ναι. Ο κύριος Στεφανάδης, ο διοικημένος καρδιολόγος και βουλευτής της ΣΑΜΟΥ, το μελετάει το θέμα. Μία από τις παραμέτρους που διαπιστώνει, είναι πέραν του DNA ή οτιδήποτε άλλο, είναι ότι οι άνθρωποι, καλά ποιούντες, είναι σχετικά πιο, αν θέλετε, ελαφριά τα πέραν τα πράγματα. Πιο, δεν ασχολούνται okay. τόσο πολύ, δεν στενοχωρούνται. Είναι λίγο αδιάφοροι για τα. Δεν πονοκεφαλιάζουν. Συμπαθέστατοι άνθρωποι, απλά είναι λιγάκι πιο, αν θέλετε, πιο ανάλαφρα τα παίρνουν τα πράγματα. Ωραία. Μπορεί να είναι αυτό το μέτρο, η εξίσωση. Πάντως, αν η εξίσωση σημαίνει αιωνόβοι άνθρωποι, μήπως πρέπει και εμείς να το δούμε ξανά το ζήτημα. Λοιπόν, και πρώτος εγώ. Από το Βόρειο Αιγαίο πάμε στην Κρήτη. Ζήλεψα πάρα πολύ, κύριε Κοτσόγλου. Όταν μου στείλατε τις προηγούμενες μέρες το βίντεο, δεν ξέρω, νομίζω αυτό θα δούμε και εδώ. Τη μεγάλη εκδοχή. Ή θα δούμε πρώτα τον τύπο που σκάει στο γραφείο. Όχι. Το λέω για να κάνω την αντιδιαστολή με αυτό που περιέγραφε ο Περιφερειάρχης, έτσι. Όχι. Έχουμε έναν τύπο ο οποίος νιώθεις ότι κουβαλάει πάνω του τον βράχο της Ακροπόλεως, έτσι. Από την πίεση, από το άγχος, από τις σκοτούρες και μια ανάμνηση το να επαναφέρει στα κανονικά τα ανθρώπινα. Αλλά θα δούμε τώρα όσο θα μας μιλά, θα μας τα πείτε από το πόντι μου. Ωραία. Παρακαλώ. Λοιπόν. Όπως είπαμε, είναι αντιπεριφερειάρχης τουρισμού στην Κρήτη. Είναι άνθρωπος του τουρισμού. Είναι πολλά χρόνια στέλεχος του τουρισμού. Οπότε... Περιτεύουν οι συστάσεις. Η Κρήτη θα έλεγα ότι έχει την κλάση του δημοσιογράφου και το επαναστατικό πνεύμα και τον ακαδημαϊσμό του Περιφερειάρχη του Πρίτανη. Θα ξεκινήσω, αφού δεν θα κάνουμε άλλες στάσεις, από το γεγονός
ότι ο τουρισμός είναι ελληνική λέξη, ελάχιστοι το ξέρουν. Από τον Τόρνο τον αρχαίο και το Τέρνι, Τουρ και Τουρισμ, αυτό κατέληξε στη λέξη τουρισμός, αλλά δεν έχει σημασία. Να γνωρίσουμε λοιπόν, μια και λέει καθένας για την περιοχή του, τι σημαίνει η βιομηχανία του τουρισμού στην Κρήτη. Περίπου ένα στους 6 επισκέπτες της Ελλάδος είναι από την Κρήτη και περίπου ένα στα 5 ευρώ που εισπράττουμε προέρχεται από την Κρήτη, περίπου 5,5 εκατομμύρια το 2019 και περίπου 45 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, μέση διαμονή περίπου στις 8 μέρες. Αλλά ας δούμε τα ίδια πράγματα και από την ανάποδη. Δεν ήρθαμε εδώ για να πούμε τα πράγματα, ότι είναι όλα καλά. Περίπου 4,5 εκατομμύρια αεροπορικές αφίξεις σίγουρα έχουν ένα αποτύπωμα. Περίπου σαν την πλάτη μου είναι η εποχικότητα. Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου ξεπερνάμε τα 2,5 εκατομμύρια περίπου Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Και ενώ για τα ξενοδοχεία μας έχουμε αυτή την εικόνα, το Ελούντα Beach, στην πραγματικότητα οι παραπάνω από 260.000 μαζί με τα καταλήμματα κλίνες μας δημιουργούν ένα ερώτημα. Τα τελευταία 2 χρόνια η Κρήτη επαναπροσδιορίσε τον τουριστικό χάρτη, ενώ συνήθως 2 στους 3 ήταν επαναλαμβανόμενοι repeaters, αυτό άλλαξε και 2 στους 3 ήταν νέοι. Η ηλικία μέχρι 35 χρόνων πήρε το 60% και η ηλικία από 55 και άνω μόνο το 8%. Το κατάλημα άλλαξε δραματικά, δηλαδή πήγε πολύ υπέρ αυτού που θα λέγαμε απομόνωση. Θα μπορούσα να κάνω μια ολόκληρη εκπομπή για το Isolated Crete. Ανάμεσα στα τόσα καλά είμαστε μπερδεμένοι. Πανδημία, κλιματική αλλαγή, υγεία, οικονομία, πόλεμος. Τα 2 τελευταία χρόνια ξεκινάγαμε τις παρουσιάσεις μας με αυτό. Ευτυχώς, χάρη στην παγκόσμια συνεργασία, είναι η ώρα ξανά για αγκαλιές. Το λέω με χάρη, γιατί τα υγειονομικά πρωτόκολλα από 1η-5η θα ελαφρύνουν πάρα πολύ. PLF δεν χρειάζονται πια και ήρθε η ώρα η Κρήτη να έρθει πιο κοντά. Γιατί πιστέψτε με, αυτή η απόσταση στην Κρήτη πειράζει πολύ. Εν τελείγης θα πάμε υπέροχα φέτος και αν δεν ξεπεράσουμε το 19 θα το κάνουμε το 23. Θα παίξουμε με όλες τις προκλήσεις, παλιές, νέες. Το θέμα είναι να πάμε βιώσιμα και αηφόρα. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό της Κρήτης. Δεν ήρθαμε εδώ να πούμε ότι όλα είναι καλά. Αυτό είναι το card postal μας. Ο τύπος που λέει ο κύριος Πολύζος είναι σε αυτή την περιοχή. Άραγε είναι ποτέ έτσι αυτή η περιοχή. Ο Μπάλος είναι αυτός που αναφέρθηκε από πλήστους ομιλούντες εδώ. Στην πραγματικότητα, άμα το δούμε λίγο καλύτερα, θα δούμε ότι στην πρώτη επίσκεψή τους οι ξένοι θέλουν να έρθουν κατά 37% στον Μπάλο. Όταν θα πάνε, η εμπειρία τους απογοητεύει τόσο, ώστε θέλει να πάει το 22%. Αντίθετα, στη Σαμαριά που ανέφεραν επίσης, θέλει να πάει το 17%. Ένα ταπεινό ποσοστό. 1 στους 5. Τη δεύτερη φορά θέλει να πάει το 19. Στους θρησκευτικούς προορισμούς και στους αρχαιολογικούς, τα ποσοστά διπλασιάζονται. Κάτι δεν κάνουμε καλά. Κάπου κουράζουμε τον προορισμό. Είναι εύκολο να μην πάει ο κόσμος στον Μπάλο ή στη Χρυσή? Μπορούμε να μιλήσουμε ότι θα χάσει το Λονδίνο το Big Ben ή η Ρώμη το Κολοσσέο? Απλούστατα, πρέπει να μην εξαρτώμαστε μόνο από αυτά. Μήπως πρέπει να δούμε λίγο το όριο των ανθρώπων? Μην το κάνει ρε παιδιά πρώτη η Βενετία. Η Βενετία των 30 εκατομμυρίων επισκεπτών το ανακοίνωσε πριν από λίγο. Σε κάθε περίπτωση, σκεφτείτε την κλιματική αλλαγή. Το είπε όσο καλύτερα μπορούσε ο Αλέξανδρος Αλεξόπουλος. Αυτό θα δημιουργήσει ένα νέο πρόβλημα. Ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη μείωση θερμοκρασίας, ακόμα περισσότερα κλιματιστικά, ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση. Πήγα φέτος σε όλες τις βόρειες πρωτεύουσες. Ήλιος. Πολύς ήλιος. Δεν μας συμφέρει καθόλου. Τι πρέπει να κάνουμε? Να μην είμαστε υποκριτές. Ο πλανήτης αναζητάει αηφορία και ο κόσμος αναζητάει την ευζοία του. Η θεματική αρχιτεκτονική της Κρήτης, αυτή πρέπει να ξεδιπλωθεί σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να φροντίσουμε ο Μπάλος να έχει και τέτοιες στιγμές. Ισορροπία και αηφορία παντού, στην ενδοχώρα, στο βορρά και στο νότο, στη φύση, στο inland, στην ευζοία και βέβαια στα βουνά. Δεν έχουμε πανεπιστήμιο στα καλύτερα 100 του κόσμου, έχουμε όμως κορυφή στα καλύτερα 100 του κόσμου. Και βέβαια, μου αρέσει πολύ αυτή η φράση που λέει: αν θέλει κάποιος άνθρωπος να πει ότι ξέρει έναν τόπο, καλό να ξεχάσει την ακτή για πολύ καιρό. Και βέβαια, η New York Times.
Δεν λένε αν θέλετε να κάνετε σκι, αν θέλετε να κάνετε το καλύτερο σκι του κόσμου. Και δείχνουν μια εικόνα από την Κρήτη, όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι χιονισμένες κορφές και η θάλασσα και το ουζάκι απέχουν περίπου 40 λεπτά. Αυτή είναι η Κρήτη. Στην πραγματικότητα. Θα πρέπει να καταλάβουμε, αλλά θα θέλαμε άλλες δύο εκπομπές, ότι είναι πια όριμος ο κόσμος να έρχεται στην Κρήτη και να περνάει και να μην πηγαίνει μόνο στα πεντάστερα. Εμείς έχουμε το 30% των πεντάστερων, όχι 5 πεντάστερα και θα γίνουν. Το 30% των πεντάστερων της Ελλάδας είναι στην Κρήτη. Από εκεί και πέρα είναι όριμες πια οι καταστάσεις, να έρχεται ο επισκέπτης, να καβαλάει τα λευκά όρη, να περνάει το θαράκι, να ανεβαίνει στα στερούσια, να πηγαίνει στην Πιέρα Κρέτα και μετά στο γεωπάρκο της Ιτίας. Και βέβαια ψηφιακοί νομάδες, ισορροπία και πώς πρέπει να κινηθούμε. Να δούμε τι πουλάει περισσότερο. Θέλουν οι άνθρωποι φαγητό, φυσιολατρικό, μοναστηριακό, να πουλήσουμε, να δούμε τα προϊόντα μας, να φροντίσουμε να είμαστε έξυπνοι, να μετράμε, βρε αδερφέ, η κλιματική κρίση είναι κοντά, αλλά ας σκεφτούμε ως κριτική, γιατί αυτή τη γη δεν την κληρονομήσαμε από τους παππούδες μας, αλλά τη χρωστάμε στα παιδιά μας. Κλείνοντας, σκεφτείτε τις έρευνες από την Ισπανία που μας φωνάξανε για να πούμε το success story της Κρήτης. 83% των επισκεπτών θεωρεί πια ότι τα ταξίδια πρέπει να είναι η φόρα. 63% θεωρεί ότι η COVID-19 αύξησε τη διάθεση για εφορία. Και 53% των επισκεπτών δίνουν προτεραιότητα πια στο περιβάλλον. Αυθεντικότητα. Αυτή είναι η λέξη της Κρήτης. Ακριβώς απέναντί μου είναι και η σύμβουλος του Περιφερειάρχη, η οποία φροντίζει για την εν λόγω καμπάνια, αυθεντικότητα πάνω απ' όλα. Chooce Greece για το 2022, σωστά το είπε η Δήμαρχος της Σελίδας, Chooce Greece forever, ευχαριστούμε θερμά, απολαύστε αυθεντικότητα. Λοιπόν, κόπηκε στο καλύτερο.
Καλά, να σας πω, και αυτό που είδαμε είναι για Όσκαρ, έτσι. Δηλαδή, δεν γίνονται συγκριτικά τα πράγματα, αλλά εγώ τώρα θα έβαζα τα δυνατά μου, κύριε Αλεξάκη, λίγο να ισορροπήσω το συνέστημα που δημιουργεί η εικόνα αυτή. Λοιπόν, για πάμε από την Κρήτη στα Ιόνια. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Αλεξάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Ιωνίων Νήσων. Τώρα βάλτε τα δυνατά σας. Έκλεψε τις καρδιές μας το βίντεο αυτό. Τι να πει κανείς. Ωστόσο, λέει ο κύριος Κότσογλου, για να το ισορροπήσει ανθρώπινα, είναι φίλος μου. Τι να πει κανείς μετά από αυτή την παρουσίαση και το καταιγιστικό Κυριάκο. Δεν έχω λόγια να πω την αλήθεια. Να χαιρετήσω όλους εσάς, τον αγαπητό Περιφερειάρχη, τον φίλο Κυριάκο Κοτσόγλου, ο οποίος πρέπει να πω ότι, όπως θα συμφωνήσω μαζί για τον πρόλογο που του κάνατε, είναι πραγματικά ένας άξιος συνάδελφος και πολύ έπειρος τέλεχος του τουρισμού γενικότερα. Και συχνά πυκνά τον ενοχλώ, μπορώ να πω, σαν πρωτοεμφανιζόμενο στην αυτοδιοίκηση για αρκετές βοήθειες και πάντα είναι εκεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να με κατευθύνει. Είναι ο πατριάρχης του τουρισμού στον χώρο σας της αυτοδιοίκησης. Τι τιμά πάντως τη θέση του, δεν ξέρω, είναι ο πατριάρχης. Θα έλεγα ότι είναι ένας ημίθεος του τουριστικού κλάδου. Πραγματικά λοιπόν, είναι χαρά. Αφήστε τους επένους, γιατί εγώ βλέπω το ρολόι να με απειλεί για άλλη μια φορά. Και πάμε να πλασάρετε το δικό σας προϊόν. Δεν θα ξεφύγετε από την αποστολή σας. Είπαμε, βάλτε τα δυνατά σας τώρα να μας θαμπώσετε κι εσείς. Δεν έχω τέτοια διάθεση. Δεν θα το κάνω αυτό. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την σημερινή πρόσκληση και τη χαρά που μου δίνετε να εκπροσωπήσω την Περιφέρεια Νήσων στην πρωτοβουλία αυτή του Chooce Greece. Νομίζω ήταν μια εξαιρετική δράση σε ένα κλίμα φιλικό και προσιτό που δόθηκε η ευκαιρία από όλες τις περιοχές της χώρας μας να μοιραστούμε ιδέες και απόψεις και να πραγματικά στο τέλος της σημερινής ημέρας, μιας και από ό,τι είπατε με και ο τελευταίος ομιλητής, να νιώσουμε πραγματικά ότι τέτοιου είδους συναντήσεις μας έλειψαν πάρα πολύ αυτά τα δύο δύσκολα χρόνια, όχι μόνο εξαιτίας των περιορισμών που είχαμε για την πανδημία, αλλά γιατί πραγματικά ξανά έτσι μας θύμισε την ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία. Συγγνώμη που δεν βρίσκομαι και εγώ κοντά σας, θα το ήθελα πάρα πολύ, δεν προλάβαινα για λόγους προσωπικούς να παρευρεθώ. Νομίζω ότι ο ελληνικός τουρισμός, όπως και όλες οι δραστηριότητες που συνδέονται με την τουριστική βιομηχανία, δοκιμάστηκαν σκληρά στην παραταμένη περίοδο της πανδημίας. Όπως ήταν αναμενόμενο, η σεζόν που ξεκινά δημιουργεί προσδοκίες και σε εμάς και στην περιφερειά μας και στην Κέρκυρα, από την οποία βρίσκομαι και σας σήμερα. Σας χαιρετίζω. Μετά το Πάσχα όλων των νησιών μας, το οποίο ήταν εξαιρετικό και σε εμάς, όπως άκουσα και για τη Στερεά Ελλάδα νωρίτερα από αγαπητούς συναδέλφους, ήταν εξαιρετικό. Ξανάρθαμε πραγματικά σε επίπεδα του 19, σε όλα τα νησιά, αλλά και στην Κέρκυρα, που είναι πραγματικά τον νησί το Πάσχα, τον Πάσχα όπως λέω εγώ. Ήταν μια έτσι, ευχάριστη εκκίνηση της φετινής περίοδου και δημιουργήσε πραγματικά προσδοκίες, βέβαια και πρόσθετες απαιτήσεις για την παραγωγική χρονιά που θα έρθει. Υπό τη σκιά του πολέμου, οπότε ευελπιστούμε ότι θα τελειώσει και αυτό το πρόβλημα το οποίο εμφανίστηκε. Προσπαθούμε και εμείς να σταθμίσουμε τα νέα δεδομένα και να αξιοποιήσουμε την εμπειρία της πανδημίας και να θέσουμε τι λένε περιφέρεια. Οι αριθμοί για φέτος, κύριε Αλεξάκη, δηλαδή είπε ο κύριος Κοτσόγλου, εμείς πιστεύουμε θα είμαστε στο 19 ή θα είμαστε πολύ κοντά στο 19. Είναι ο δικός σας στόχος και είναι ρεαλιστικός, αν είναι αυτός ο στόχος. Είναι ρεαλιστικός, λέτε. Είναι ο στόχος και νομίζω, όπως είπα και πριν, ακόμα και το Πάσχα, το οποίο τελείωσε πρόσφατα, και όλες οι δηλώσεις που έγιναν, άγγιξαν σε νούμερα κατά πολύ το 19. Υπήρχε, για παράδειγμα, μια μικρή πτώση στους επισκέπτες που ήρθαν μέσω του λιμένα Κέρκυρας, για παράδειγμα, αλλά υπήρχε μια αύξηση στους επισκέπτες που ήταν αεροπορικός, οπότε αυτό ίσως και λύστηκε και μιλάμε για νούμερα εισάξια σχεδόν φάμια του 19 και η τουριστική λοιπόν περίοδος, μιας και με ρωτάτε, θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ κοντά, ίσως και στα νούμερα που αγγίξαμε το 19, που και για μας, όπως και για τις περισσότερες περιοχές της χώρας νομίζω, ήταν μια εξαιρετική χρονιά το 19, η οποία πραγματικά
Είναι, νομίζω, έτσι. Τώρα, έγινε και πριν συζήτηση για τις υποδομές. Η πολιτεία έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας για τις υποδομές που είναι απαραίτητες προκειμένου να υπάρξει τουρίστας? Κοιτάξτε, οι υποδομές και στα νησιά μας, ειδικότερα στην Κρήτη, για τα υπόλοιπα νησιά, είναι σε μια σχετικά καλύτερη κατάσταση σε επίπεδο Ιωνίων νησιών. Αυτό που οφείλω να πω είναι ότι οι υποδομές βρισκόταν σε μια άσχημη κατάσταση τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα η οδοποιία. Νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει από τη δουλειά της Περιφέρειας και των Δήμων στη συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και γίνεται μια δουλειά. Δεν είναι κάτι το οποίο το σημερινό αποτέλεσμα μπορώ να πω ότι μας αφήνει ικανοποιημένους. Έγινε όμως μια κίνηση και ευελπιστούμε ότι στα επόμενα δύο χρόνια, στην επόμενη σεζόν, θα μιλάμε για ένα δίκτυο πλήρως ανανεωμένο, τουλάχιστον σε όλα τα νησιά και μιλάω στο επίπεδο των νησιών. Θα έχει ανανεωθεί σε μια τάξη που θα ξεπερνάει το 80%. Αλλά πραγματικά στο κομμάτι των υποδομών και την ιδιαίτερα τη στενοτοπία, έχουμε ακόμα πολύ για να κάνουμε. Πείτε μας τηλεγραφικά τι μένει να γίνει. Έχουμε κάνει αρκετή δουλειά στο κομμάτι των μαρινών. Ήδη δύο από τις αρκετές μικρές λιμενίσκους και μαρίνες που υπήρχαν στα νησιά μας και στην Κρήτη ειδικότερα, έμεναν παραμελημένες και αναξιοποιητές. Ήδη δύο αρκετά μεγάλες σε μέγεθος δόθηκαν σε αρκετούς επενδυτές. Έχουμε μια κινητικότητα σε επενδύσεις και στα νησιά του Ιωνίου, σε όλους τους κλάδους. Υπάρχουν έργα τα οποία αναβαθμίσεις που γίνονται και στα λιμάνια των υπόλοιπων νησιών. Έχουμε κάνει μια συγκεκριμένη στόχευση στο κομμάτι των μαρινών, ώστε να αναβαθμίσουμε στο άμεσο διάστημα το κομμάτι του yachting. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό επίπεδο. Έχουμε και εμείς αρκετές επενδύσεις σε επίπεδο 5 αστέρων. Νομίζω ότι τα καλύτερα έρχονται. Ξεπερνώντας την πανδημία, νομίζω ότι το 19 ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο ερχόταν από τα χρόνια τα οποία πέρασαν. Υπήρχε ένα πάγωμα και μια παύση λόγω της πανδημίας. Θεωρώ λοιπόν μετά από τα δύο δύσκολα αυτά χρόνια, νομίζω ότι ξαναμπαίνουμε σε μια κανονικότητα και παράλληλα μαζί με τις βελτιώσεις που θα γίνουν και στα νησιά μας, πραγματικά θα μιλάμε για ένα τουριστικό προορισμό και μιλάω για τα Επτάνησα, όχι μόνο για την Κύρα, γιατί θεωρώ ότι τα Επτάνησα είναι και ένας τουριστικός προορισμός από μόνος του, πέραν ότι κάθε νησί είναι από μόνος του ένας προορισμός, αλλά και το σύνολο των Επτανήσεων, τα νησιά του Οδυσσέα, μπορούμε πραγματικά κάποια στιγμή να μιλάμε ότι είναι και ένας προορισμός και νομίζω ότι τα νησιά μας με τις κατάλληλες βελτιώσεις, οι οποίες είναι δρομολογημένες, θα έχουν μια εξαιρετική αναβάθμιση για τα μάτια αυτών των οποίων έχονται στη χώρα μας. Να έχετε πολύ καλή σεζόν. Ευχαριστούμε, κύριε Αλεξάκη. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ την πρόσκληση. Ξεκινήσαμε μαζί, καλή κλείνουμε σεζόν μαζί. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Αλεξάκη. Γεια σας. Κύριε Μουτζούρη, είδατε, μη συγκρίνουμε, είπαμε. Ο καθένας έχει την ταυτότητα του. Αλλά στο τελευταίο ερώτημα που έκανα για το αν η πολιτεία, αυτά που θεωρούνται αυτονόητα, απαραίτητα, δεν λέω για αυτό που ιδανικά θα θέλαμε, είναι ok στις δικές σας περιοχές? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που έχω διαπιστώσει είναι ότι λεφτά υπάρχουν. Αλλά δεν κατευθυνούνται σε εσάς. Όχι. Και σε εσάς. Έχουμε λεφτά. Έχετε. Ναι. Υστερούμε οι περιφέρειες, φαντάζομαι όλες, στον αριθμό των στελεχών που θα υλοποιήσουν τα έργα. Να σας πω, είναι έτσι το καθεστώς που έχουμε, που μπορείτε να πάτε και σε ένα γραφείο, θα σας πει κάποιος. Γιατί πρέπει να έχετε εσείς καλά στελεχωμένες υπηρεσίες? Ακούστε εδώ. Τώρα αναφέρομαι στα έργα που ανέφερε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Έχουμε πολλά χρήματα από το ΕΣΠΑ για να κάνουμε έργα. Το bottleneck, το στενότητα του λαιμού, είναι τα υπάρχοντα στελέχη για να υλοποιήσουν τα έργα. Μάλιστα. Εκεί κολλάμε. Φαντάζομαι και στην Κρήτη έτσι θα είναι. Τα οποία εννοείται δεν σας εξασφαλίζει η πολιτεία ή δεν υπάρχουν στην ελληνική αγορά? Δεν υπάρχουν, όχι, υπάρχουν στελέχη. Απλά δεν έρχονται νέα στελέχη. Δεν είναι στελεχωμένες υπηρεσίες. Δεν είναι στελεχωμένες υπηρεσίες. Λοιπόν,
Κάντε ένα φινάλε, μάλλον να το κάνει, γιατί βλέπω κάτι θέλει να πει. Βλέπετε όμως ότι δεν έχουμε χρόνο. Κύριε Κότσογλου. Ακούγεστε, ακούγεστε, μην ανησυχείτε, μην το πειράζετε. Ακούγεστε. Αν δε... Μια χαρά είναι. Κοιτάξτε, σε κάθε δομή και σε κάθε οργανισμό, υποδομές, διαδικασίες και άνθρωποι είναι αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα ή όχι. Φανταστείτε ότι το βίντεο που είδατε πριν είναι ένα ΕΣΠΑ από ένα πρόγραμμα τουριστικής προβολής 3,5 εκατομμυρίων, το οποίο το παραλαμβάνει η υπηρεσία in-house. Δεν έχει ούτε γραφείο, ούτε τίποτα. Ναι. Πηγαίνει στη διαχειριστική αρχή, πόσο μπορώ να διεκδικήσω, και αυτά τα παιδιά είναι αυτά που παραλαμβάνουν τα σποτ σε αυτό το επίπεδο. Δεν γίνεται ανάπτυξη από το κεντρικό κράτος. Αν υπήρχαν τα χρήματα, ο Αρναουτάκης θα είχε κάνει ήδη το ΒΟΑΚ. Ακολουθούσε τους πολιτικούς όλα αυτά τα χρόνια και πια ήρθε λοιπόν, η λύση. Τελειώσαμε. Ναι. Τελευταία κουβέντα στον κύριο Μουτζούρη. Ότι ακούσαμε στη διάρκεια των ομιλιών των κυρίων να γίνεται επίκληση του κοροναϊού και της κρίσεως, ενδεχομένως και από την Ουκρανία. Της υγειονομικής λέτε. Α, και αυτής που ήρθε που τώρα. Ναι. Σκεφτείτε ότι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει τη πρόσθετη κρίση που δεν συναντάται σε καμιά άλλη περιφέρεια, τη μεταναστευτική κρίση. Το image making της περιφέρειας είναι σημαντικό. Αν πηγαίνατε στο Λονδίνο πριν από 2 χρόνια, το μόνο που θα βλέπατε στο BBC, Μόρια, Κάμπ, Μόρια, Κάμπ, Μόρια, Κάμπ. Σκοτεινιάζει, λέτε, το image making, οφείλει η πολιτεία να φροντίζει το image, το brand name των νησιών αυτών. Κρατώ αυτός κυρίαρχο αίτημα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, θα τον ευνηδιάσω, αλλά είναι τόσο νέος που δεν θα πέσει από τα πόδια του ακόμη, γιατί είναι ξενυχτισμένος πολλές μέρες ο κύριος Λευτέρης Βαρουξής. Να έρθει εδώ, θα σηκωθώ εγώ από την καρέκλα μου να κάνει εκείνος φινάλε. Διότι αυτές οι διοργανώσεις που εσείς τις βλέπετε στο γραφείο, ξεκούραστα, δεν ξέρω πού, ο καθένας στον χώρο του, έχουν πάρα πολύ δουλειά από πίσω. Δηλαδή αυτό το σκηνικό που έχουμε πίσω μας στήθηκε τα ξημερώματα σήμερα. Ενώ non-stop δεν είναι ότι κάποιοι ξύπνησαν στις 3, 4, 5. Αυτό ήταν non-stop. Θα μας αποχαιρετήσετε από εκεί. Λοιπόν, οπότε στο πρόσωπο του Λευτέρη Βαρουξή, γιατί ξέρετε είναι από τους επικεφαλής εκείνους που κοπιάζουν όσο και οι συνεργάτες τους, δεν τα υποπτεύει από το τηλέφωνο, είναι εδώ νυχθημερών να κάνει εκείνο το φινάλε, να του πούμε πολλά μπράβο σε όλους, στην κάθε μια και τον καθένα, γιατί είναι μια μεγάλη διοργάνωση, είναι η πρώτη φορά που γίνεται διαζώσεις, σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία, και του χρόνου και του παραχρόνου, κάθε χρονιά και καλύτερα. Συγχαρητήρια κύριε Βαρουξή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Περιφερειάρχη και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη που βρίσκονται σήμερα εδώ και όλους τους ομιλητές οι οποίοι ήρθαν από όλες τις μεριές Ελλάδος. Πραγματικά σήμερα πιστεύω ότι βάζουμε τις βάσεις για να φτιάξουμε κάτι το οποίο είχαμε σαν ιδέα πριν από έναν χρόνο. Κάτι το οποίο πιστεύω ότι έλειπε και αυτό το συνάντησα πριν από μερικά χρόνια όταν με τη δουλειά μας πηγαίναμε σε διάφορες εκθέσεις στο εξωτερικό, βλέπαμε ότι η Ελλάδα υστερούσε. Και στην ITB και στο Λονδίνο και στη Ρωσία η Ελλάδα υστερούσε όχι επειδή δεν είχε διάθεση, αλλά επειδή δεν υπήρχε οργάνωση. Η κάθε περιφέρεια προσπαθούσε μόνη της να προσπαθήσει με ελάχιστους πόρους να προβάλλει το προϊόν της στο εξωτερικό απέναντι σε μεγαθύρια. Μου είχε κάνει τότε εντύπωση η Τουρκία, η οποία είχε κλείσει έναν ολόκληρο όροφο στο Βερολίνο, εκατομμύρια ευρώ, και εμείς πηγαίναμε με ένα περίπτερο το οποίο δεν πρέπει να έχει κοστίσει πάνω από 100 με 150.000 όλη η αποστολή τη ελληνική τότε. Πραγματικά θέλουμε να γίνει θεσμός αυτή η εκδήλωση, να μαζεύονται κάθε χρόνο οι ειδικοί, να δίνουμε περισσότερο χρόνο στους ειδικούς, στους πανεπιστημιακούς, επιστήμονες, στους ανθρώπους αγοράς, αλλά και στους ανθρώπους που πραγματικά τραβούν το κανάλι καθημερινά για την προβολή των περιφερειών τους και των μεγάλων δήμων, όπως είναι η Περιφερειάρχης και η Περιφερειάρχης του Τουρισμού, γιατί είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Εμείς θα τη στηρίζουμε σαν Ολυμπία Φόρουμ μέσω του Chooce Greece. Ελπίζουμε κάθε χρόνο να μεγαλώνουμε και άμα και εμείς μπορέσουμε με τις μικρές δυνάμεις που έχουμε ένα μικρό λιθαράκι να βάλουμε στο ΑΕΠ, το οποίο θα έρχεται και θα μεγαλώνει κάθε χρόνο μέσω του τουρισμού, τότε θα είμαστε ικανοποιημένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ευχαριστώ και τους χορηγούς μας, την περιφέρεια Αττικής, την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τα Μίτσις Hotel, στο Γκρεκοτέλ, το Αλντεμάρ, την ΠΕΔΕ, τη Διανέωση, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον, το Σταύρος Νιάρχος σήμερα που είναι εμβληματικό κτίριο και δείχνει την Ελλάδα την οποία θέλουμε να έχουμε τα επόμενα χρόνια, την Ελλάδα της εξωστρέφειας και της πρωτοπορίας. Ευχαριστώ και όλους τους δημοσιογράφους, συντονιστές, όπως εσείς κύριε Πολύζο, την κυρία Νικόλση, όλους όσοι ήταν σήμερα εδώ μαζί μας, και τους συνεργάτες μου πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού του χρόνου, δεν ξέρω σε ποια περιφέρεια, ίσως θα σας ευνηδιάσουμε, γιατί όχι στην Κρήτη, γιατί όχι στο Αιγαίο. Θα δούμε. Τα λέμε του χρόνου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.